Σε όλη την παλιά πόλη είναι διάσπαρτες οι μικρές ορθόδοξες εκκλησίες που αποτυπώνουν την αρχιτεκτονική και τον εσωτερικό διάκοσμο μιας άλλης εποχής. Ο χριστιανισμός διαδόθηκε στο νησί από τους Αποστόλους Παύλο και Σίλα κατά τον πρώτο αιώνα. Τους επόμενους αιώνες παρουσίασε σημαντική ακμή. Γι' αυτό άλλωστε στην πολιτική γεωγραφία των Βυζαντινών, η Ρόδος ήταν η Μητρόπολη της επαρχίας των νήσων. Εκείνη την περίοδο κτίστηκαν ναοί όπως η Παναγία του Κάστρου, που είναι ο αρχαιότερος και ο μεγαλύτερος ναός της μεσαιωνικής πόλης, οι εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Εκατερίνης και του Αγίου Φανουρίου. Μετά την εξαγορά της Ρόδου από τους Ιωαννίτες Υπότες, συνεχίστηκε η οικοδόμηση Ορθόδοξων ναών, οι οποίοι παρουσίασαν μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική με κύριο στοιχείο τις δωδεκανησιακές καμάρες και τα σταυροθόλια. Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα των ναών της Αγίας Τριάδας, της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Παντελεήμονος.